χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση. Και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τα έθνη, άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομέσα αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των γρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν, ιδού, θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας, «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες τους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού, θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.